καλησπέρα σα, σήμερα έχουμε πάλι τη χαρά να είναι κοντά μα η κυρία Καμπυλάκη. Συνεχίζουμε τι διαλέξει γύρω από την λαογραφία. Το θέμα μα σήμερα είναι τεχνολογία των νέων τόπων. Είναι στο πρέπει. Σχετικά με το εορτολόγιο γενικά. Γιατί όλες αυτές οι γιορτές που εμείς τηρούμε ή δεν τηρούμε, ή έχουμε μάθει από τους παλιότερους ότι γινόταν έτσι ή αλλιώς, κάποια πράγματα έχουν φτάσει μέχρι σήμερα, δεν είναι τυχαία τοποθετημένες μέσα στον χρόνο. Αν κάνει κανείς μία απλή σκέψη, πού είναι τοποθετημένες οι γιορτές, μεγάλες. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία έχει κινητές και ακίνητες γιορτές. Λέμε το εορτολόγιο είναι κινητές, μεγάλες γιορτές, κινητές και ακίνητες. Ποιες είναι οι κινητές και ποιες είναι οι ακίνητες. Και αν πάμε λίγο παραπέρα για να εξηγήσουμε αυτό το κινητό ή ακίνητο, θα δούμε ότι έχει μεγάλη σχέση με τον κύκλο του χρόνου. Δεν είναι τυχαίο πως η Εκκλησία, κατ' οικονομία, πάντοτε σοφά ποιώντας, τοποθέτησε όπως και οι αρχαιότερες θρησκείες και οι αρχαίοι Έλληνες και οι υπόλοιπες θρησκείες στον κόσμο είχαν και έχουν τοποθετήσει το εορτολόγιο σύμφωνα με τον κύκλο του χρόνου. Υπάρχει δηλαδή ένας κύκλος εορταστικός που συνδέεται άρρηκτα με τον κύκλο του χρόνου. Και ο κύκλος του χρόνου τι είναι? Είναι ένας κύκλος που συνδέεται με τα φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι ένας κύκλος ξεκάρφωτος, ο οποίος ξεκινάει επειδή θέλουμε εμείς να ξεκινήσει, αυτός έχει την δική του πορεία. Έχουμε λοιπόν δύο βασικά στοιχεία σε αυτόν τον κύκλο του χρόνου. Πολύ βασικά. Το ένα είναι ο ήλιος, που το καθορίζει, και το άλλο είναι η σελήνη. Ο μεν ήλιος είναι σταθερός, γιατί είναι ένας αστέρας αφλανής, είναι σταθερό σημείο στο δικό μας τουλάχιστον κόσμο, σε αυτό που ξέρουμε, στην δική μας σφαίρα. Γιατί από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και αν ξέρουμε, γιατί οι επιστήμονες έχουν φτάσει να μελετήσουν και άλλους κόσμους, αυτό που ξέρουμε λοιπόν είναι ένα σταθερό σημείο ο ήλιος. Γύρω από τον ήλιο κινείται η γη. Υπάρχει και ένα άλλο αστέρι όμως που καθορίζει την πορεία μας. Είναι η σελήνη, η οποία δεν είναι ακίνητη. Κινείται, επομένως, είναι μία. Ο ένας κόσμος του ήλιου είναι ο σταθερός και σχετίζεται με τη γέννηση. Η γέννηση των όντων γεννιέται ο Θεός. Γεννιέται παλιό ο ήλιος. Ο ήλιος γεννιέται. Υπάρχει ένας Θεός, ο Μήτρα, ο οποίος γεννιέται. Είναι ο ήλιος, ο Θεός ο ίδιος, ο ήλιος. Ο Χριστός τοποθετείται πάνω σε αυτή τη γέννηση του ήλιου. Και στην άλλη πλευρά είναι η σελήνη, η οποία είναι ένα αστέρι που κινείται, το οποίο δεν είναι τόσο δυνατό, είναι ασταθές και καθορίζει την πορεία της ζωής μας.
Εκεί έχει τοποθετηθεί ο πάθος, ο θάνατος και ό,τι σχετίζεται με την πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη. Δηλαδή είναι τα πάθη μας είναι εκεί τοποθετημένα. Γι' αυτό και ο ήλιος και η σελήνη έχουν και μια διαφορετική αντιμετώπιση και στη λαϊκή φιλολογία και στα παραμύθια και στις παραδόσεις του λαού. Όλα, τίποτα δεν είναι, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι μόνο στη φαντασία και στον μύθο. Ο μύθος έχει έναν πυρήνα ο οποίος έχει σχέση με την πραγματικότητα, με τη φυσική πραγματικότητα και πάνω σε αυτό δομείται με τις γνώσεις που έχει κάθε φορά ο κόσμος, κάθε φορά λαός, γιατί δεν πλουτίζεται συνεχώς αυτή η γνώση μας με την επιστήμη, λίγο αργά αλλά σταθερά. Με τις γνώσεις λοιπόν που διαθέτει, προσπαθεί να εξηγήσει τι συμβαίνει. Σε αυτό το σύστημα των αρχών που καθορίζουν τον κύκλο του χρόνου και ο κύκλος του χρόνου καθορίζει το εορτολόγιο, δηλαδή το εορτολόγιο είναι ένας κώδικας για να μπορεί να ζήσει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ο άνθρωπος. Τι είναι ο χρόνος? Ο χρόνος μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια γραμμή, μια ευθεία. Γιατί οι ερευνητές, οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες σήμερα λένε ότι ο χρόνος είναι μια ευθεία που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν ξέρουμε πού ξεκινάει. Πρόκειται για τον ευθύγραμμο χρόνο, ο οποίος δεν ξέρουμε ούτε πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Ο άνθρωπος, ο απλός, ο περιορισμένος, το μυαλό, όλο τον ανθρώπο το μυαλό είναι περιορισμένο, όσο και αν είναι επιστημονικά καταρτισμένο, όσο και αν ξέρει πολλά πράγματα. Κάνει κύκλους. Για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι ο χρόνος, πρέπει να τον κατανοήσει σαν κύκλο. Έχουμε λοιπόν κύκλους. Πάνω σε αυτή τη γραμμή, φανταστείτε ένα ελαττήριο που είναι ο κύκλος μας. Ο κύκλος ο δικός μας. Ο δικός μας. Οπότε γεννιέμαι και πεθαίνω. Αλλά και υπάρχει ένας πιο μικρός κύκλος που είναι ο κύκλος του χρόνου. Κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Οι χρόνοι αυτοί γίνονται ένα σπιράλ που είναι η ζωή του καθενός. Ξεκινάει από ένα σημείο και τελειώνει σε ένα άλλο. Η Εκκλησία λοιπόν και η κάθε λατρεία έχει καθορίσει σε αυτόν μέσα τον κύκλο του χρόνου, σε αυτόν τον μπερδεμένο. Είναι ένα κουβάρι πραγματικά. Πάνω στο οποίο οι φιλόσοφοι έχουν κάνει άπειρες σκέψεις, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τον χρόνο, τι σημαίνει χρόνος και ο χρόνος μπορεί να είναι ο χρόνος ο αρχαίος που καταπίνει τα πάντα. Είναι μια μορφή που δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Είναι ο χρόνος που μας τρώει συνεχώς, ο χρόνος που δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε και τη μορφή του. Σε αυτό λοιπόν το κύκλο έχει καθορίσει μικρούς κύκλους που μπορούν να μας δώσουν και μία ανάσα. Δηλαδή κάθε χρόνος μπορεί να μας έρχεται από την αρχή. Ξεκινάει ένας κύκλος και τελειώνει ένας κύκλος. Και αυτό δίνει και μία ανάσα στον άνθρωπο. Είναι μια ελπίδα. Ο επόμενος κύκλος μπορεί να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο σε μια ευθεία. Γιατί είναι απελπιστικό αυτό. Όταν ξέρεις ότι βαδίζεις σε μια ευθεία και δεν έχει πουθενά να σταθείς. Και πρέπει να πάρεις μια ανάσα για να πεις ότι θα ξεκουραστώ για να ξεκινήσω. Γι' αυτό και έχουμε τις μεγάλες καμπές αυτές, τις οποίες συνδέουμε με πάρα πολλά αίθημα, τα οποία οι επιστήμονες λένε διαβατήρια αίθημα. Διαβαίνω από τον ένα χρόνο στον άλλο, γι' αυτό και η πρωτοχρονιά είναι γεμάτη από τέτοια αίθημα διαβατήρια. Γιατί περνάμε από τον ένα χρόνο στον άλλο και αφήνουμε πίσω όλα τα κακά που μας φόρτωσε ο προηγούμενος χρόνος και λέμε μήπως ο καινούριος είναι ο καλύτερος. Και έτσι πάει κάθε χρόνο, αλλάζει ο χρόνος και έχουμε μια αλλεπάλληλη ανακύκλωση των κύκλων και έτσι περνάει ο χρόνος του καθενός μας, αλλά και ευρύτερα ο χρόνος, όπως τον ξέρουμε, από την ιστορία, τα χρόνια. Οι αιώνες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ελκυστικά στην μελέτη του. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα δει κανείς από την πλευρά του στην φιλοσοφική. Έχει λοιπόν ξεκινήσει η Εκκλησία τοποθετώντας τη γέννηση πάνω στην αρχή τη γέννηση του ήλιου. Και η αναπληκτική δηλαδή γέννηση του Μήτρα. Ο Θεός Μήτρα. Ο ήλιος δηλαδή. Ο ήλιος έρχεται να δώσει τη θέση του, μάλλον ο Χριστός έρχεται να δώσει τη θέση του σε αυτή τη θρησκεία του ήλιου. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι
θρησκεία η οποία έρχεται να συνδέσει το φυσικό με το μεταφυσικό και το ανθρώπινο. Δηλαδή να δώσει την ελπίδα ότι είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο ήλιος ο οποίος θα φωτίσει και τις ψυχές των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν ένα ορόσημο εκεί. Εάν πάμε στο αντίθετο, θα δείτε ότι θα να πάμε στην Ιερνή Σημερία. Είναι 9 μήνες από τότε που συλλαμβάνεται, μέχρι τα Χριστούγεννα, που συλλαμβάνεται ο ψυχοφάνεται στην κοιλιά της Παναγίας ο Χριστός. Έχουμε τη σύλληψη. 25 Μαρτίου που την εορτάζουμε, εμείς παίρνουμε ως όριο την Ιερνή Σημερία, είναι η εποχή που συλλαμβάνεται η ζωή, η Ιερνή Σημερία. Η Χριστούγεννα, η Ιερνή Σημερία, μία γραμμή. Αν τραβήξουμε μία άλλη κάθετη γραμμή, σε έναν κύκλο, δύο γραμμές, ένα σταυρό δηλαδή στον κύκλο του χρόνου, θα μας πάει σε ένα άλλο, σε έναν άλλο συσχετισμό, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο με τη γιορτή του Προδρόμου. Είναι ο Αιγιάννης, όπως τον ξέρει ο λαός, του ηλιοτροπιού, το ηλιοτρόπιο, ηλιοτρόπιο, η τροπή δηλαδή του ήλιου. Είναι η γιορτή, η γέννηση του Ιώτου του Προδρόμου. Και αντίστοιχα, στο Σεπτέμβριο που έχουμε την ησημερία την φθινοπορεινή, έχουμε τη σύλληψη του Προδρόμου. Έχουμε ένα σταυρό δηλαδή με δύο βασικά πρόσωπα της χριστιανικής θρησκείας, του Αιγιάννη και του Χριστού, που κάνουν ένα σταυρό. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σταυρό είναι τοποθετημένες, άμα δείτε, οι γιορτές στον κύκλο του χρόνου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι με τον ίδιο τρόπο και οι παλιότερες θρησκείες και οι άλλες θρησκείες του κόσμου, εμείς ας έχουμε στο μυαλό μας τις θρησκείες που λειτουργούσαν σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή στο χώρο που ζούμε εμείς σήμερα και που ζούσαν οι παλιότεροι. Κάπως έτσι ήταν τοποθετημένες και οι γιορτές των αρχαίων. Δηλαδή έχουμε γιορτές που έχουν σχέση με τον Διόνυσο, γιορτές που έχουν σχέση με την Δήμητρα. Αυτή την εποχή τώρα πέρασε η Μεσοσπορίτισσα. Το σημείο Νοεμβρίου της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας. Αντίστοιχα, οι αρχαίοι Αθηναίοι στον χώρο της Ελευσίνας γιόρταζαν θεσμοφόρια, γιόρταζαν γιορτές που έχουν σχέση με τη Δήμητρα και την Πόρη, κάνοντας τα πολυσπόρια. Αυτές τις τη σύνθεση με διάφορα σπόρια που έβραζαν και τα έτρωγαν, τα μοίραζαν στους διαφόρους στους γείτονες, αλλά και τα έριχναν στη γη για να ξαναπλαστήσουν. Έχουμε γιορτές που σχετίζονται πάντα, όλες αυτές οι γιορτές σχετίζονται με τον αγροτικό και τον πυμενικό χώρο, άλλωστε αυτό είναι το χαρακτήρα των περισσότερων αρχείων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς γυρνάει αυτός ο κύκλος και πώς περνάνε μέσα σε αυτόν τον κύκλο οι γιορτές και ποια είναι η σημασία του. Γιατί όπως γυρίζουν ο ήλιος και η σελήνη, είναι και ο καιρός. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Γι' αυτό και λέμε παρατηρούν τα άστρα, κοιτάμε πώς είναι, αν είναι το φεγγάρι όρθιο, αν είναι τη νέα σελήνη, αν είναι το γεμάτο, άδειο, μισό κτλ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι παρατηρήσεις που τις έχουν κάνει χιλιετίες, αιώνες οι πρόγονοί μας και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έχουν γίνει και οι διάφορες και έχουν θεσμοθετηθεί είτε οι εθνικές γιορτές, η εθνολογία ας πούμε των γιορτών, είτε όλες οι κινήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την καλλιέργεια, με την προστασία των ζώων, την προστασία από αγίους οι οποίοι έχουν σχέση με τις εποχές. Και εδώ θα δούμε πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια κεντρική σημεία, ορισμένα σημεία. Λέμε, θα δούμε ας πούμε αυτές τις λίγες μέρες ότι ο Άγιος Νικόλος προστατεύει, και όχι μόνο ο Άγιος Νικόλος, είναι και άλλοι, προστατεύουν τα καράβια της Τούμπουνας. Γιατί τώρα ο Άγιος Νικόλος, γιατί να μην είναι την άνοιξη, και να είναι το καλοκαίρι. Και επειδή έχει συνδεθεί με την προστασία τις μεγάλες θαλασσοβαρχές που συμβαίνουν αυτή την εποχή και η γιορτή του, ο Άγιος δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο για να ούτε ήταν, δεν ήταν καν ναυτικός, δεν είχε καμία σχέση με την ναυτοσύνη.
Ο λαός όμως, επειδή εκεί έχει τοποθετηθεί αυτήν την εκκλησία, τον θεώρησε ως προστάτη από τις μεγάλες κουτούλες. Και είναι ένας Άγιος ο οποίος εικονογραφείται, θα το δούμε, να προστατεύει τα καράβια από την φουρτούνα και να κρατάει, μάλιστα, ή να είναι δίπλα σε ένα καράβι που θαλασσοπνίγεται. Αντίστοιχα, ο Άγιος Μόδαστος αυτή την εποχή, ο Άγιος Φίλιππος, είπαμε ότι είναι προστάτης των μεγάλων ζώων, των αρρωτήρων, των ζώων τα οποία όργωναν τη γη, τα βόδια δηλαδή. Ο Άγιος Φίλιππος, για να ξεκινήσουμε από την αρχή, είναι αρρωτικός και επιμενικός Άγιος. Είναι, λέει η παράδοση, σύμφωνα με, πάντα με τις παραδόσεις, είναι ο Άγιος ο οποίος, έχοντας υπόψη του ότι ξεκινάει το 40ήμερο για να πάμε στα Χριστούγεννα, και επειδή έπρεπε την ημέρα εκείνη που ξεκινάει, την προηγούμενη δηλαδή βραδιά, να γιορτάζει, να αποκρέπει ο λαός, έσφραξε το μοναδικό βόδι που είχε και το μοίρασε σε όλη την γειτονιά, σε όλο το χωριό, σε όλο τον οικισμό και έκαναν αποκριές. Και έτσι, για να ανταμυφθεί, η παράδοση πάντα έχει την δική της εξήγηση και ποτέ δεν είναι μονοσήμαντη. Για να ανταμυφθεί λοιπόν, όταν πήγε το πρωί στο στάβλο, είδε ότι το ζώο ήταν ζωντανό. Υπήρχε εκεί. Ακριβώς επειδή ήταν πιστός και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να καταναλώσει για τελευταία φορά πριν από τα Χριστούγεννα κρέας, γιατί τις επόμενες μέρες θα ήταν νηστεία. Ο φτωχός ο Φίλιππος, λέει, όλη την μέρα δούλευε και το βράδυ απόκρεπε. Έτσι λέει το δίστιχο που συνοδεύει την παράδοση. Πέρα από τον Άγιο Φίλιππο όμως, όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη σειρά συνδέονται με την Ελεοκομία, με την Γεωργία, με τη Σπορά, με την Καλή Σοδιά. Και θα δούμε ότι μετά τον Άγιο Φίλιππο είναι η μέσος πορήτησα ή η αποσπορήτησα που είχαμε ξαναναφέρει την Ελεοκομία, είναι η Παναγία, η οποία πολύ σοφά ως μητέρα γη, ως προστάτρια όλων, και μάλιστα ο λαός λέει πολύ σοφά ότι όταν έχεις με το μέρος σου την Παναγία, δεν χρειάζεσαι τους υπόλοιπους Αγίου. Άρα είναι αυτή η οποία προστατεύει και είναι και η μάνα, η μάνα γη, η οποία βοηθάει στην καλή σοδιά. Άρα 21 Νοεμβρίου έχουμε την μεσοσπορήτησα ή αποσπορήτησα, η Παναγία η οποία βρίσκεται στο μέσο ή στο τέλος της σποράς, ανάλογα με το που βρίσκεται ο χώρος που σπέρνουμε. Αν είναι στη Μακεδονία θα είναι μεσοσπορήτησα. Αν είναι στην Κρήτη θα είναι αποσπορήτησα. Γιατί ήδη λόγω του γεωγραφικού πλάτους η σπορά γίνεται νωρίτερα ή αργότερα αναλόγως με το ύψος και στην Κρήτη. Δηλαδή αν είναι σε ορεινό, πολύ ορεινό μέρος, σίγουρα θα είναι αργότερα ή νωρίτερα ανάλογα με τον καιρό. Έχουμε την Παναγία που συνδέεται με πάρα πολλά έθιμα και φέτος πηγαίνοντας, δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπόρεσαν να πάνε σε εσπερινό της Παναγίας, έχει ενδιαφέρον γιατί και μέσα στην Αττική, μέσα στα αστικά κέντρα, σε πολλές περιοχές, σε πολλές συνοικίες γίνεται η γιορτή με τα πολυσπόρια. Μοιράζονται δηλαδή οι πολυσπόρια και βέβαια αυτό που έχει ιδιαίτερη έτσι, λαμπρότητα και ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε αν μπορέσετε κάποια επόμενη χρονιά, είναι αυτό που γίνεται στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα υπάρχει ο ναός της Παναγίας των Ισοδίων μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, στο χώρο που ήταν και το Ιερό της Δήμητρας. Και εκεί με μια έτσι εντυπωσιακή θα έλεγα μια παρουσία παίρνουν άρκους, είναι ένα βουνό από άρκους, όπου εκλογεί πάνω στα αρχαία μάρμαρα ο ιερέας τους άρκους και μοιράζεται μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα τελετή που αξίζει τον κόπο και να τη δει κανείς. Θα έχω κάποιες φωτογραφίες, θα τις δούμε. Δεν σας δείχνω γιατί θέλω να πούμε μερικά πράγματα, γιατί θα αποσπάει σίγουρα η φωτογραφία συνεχώς να βλέπετε και να πρέπει να την ακολουθώ καταληπτός. Να πούμε πρώτα μερικά πράγματα.
μετά την Παναγία έχουμε την Αγία Εκατερίνη, αύριο, μετά, η οποία έχει σχέση με τα καλοπιστικά φυτά. Όσο και αν φαίνεται από την πλευρά του πάντοτε του λαϊκού ανθρωπίνου, γιατί η Αγία Εκατερίνη έχει συνδεθεί με την Σοφία, ήταν μια, καμία σχέση δεν είχε, ούτε ο Κουρός ήταν, ούτε έτσι καλλιεργητής. Συνδέεται με τα καλοπιστικά φυτά και αυτή την περίοδο φυτεύουν συνήθως τα λουλούδια ή κάνουν, θα έχετε προσέξει ότι είναι η εποχή που αναγκαστικά πρέπει να μπουν τα νέα φυτά από πλευρά, αυτά που δοκιμούν βέβαια αυτή την περίοδο, φυτεύονται τα νέα φυτά, τα κλαδεύουν και γίνονται διάφορες εργασίες στον κήπο. Οι Άγιοι έχουν επιφορτιστεί ο καθένας με κάποια ειδικότητα, όπως είπαν και οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι Έλληνες είπαν το 12ο ότι τους είχαν φορτώσει με κάποιες ειδικότητες. Ο Ερμής ήταν για τους και το εμπόριο, ήταν γελιοφόρος, ήταν ένα σωρό πράγματα. Ο Άγιος Χριστόφορος σήμερα, για εσάς, προστατεύει τους ταξιτζίδες, προστατεύει τους πηγατζίδες, γιατί κουβαλάει, λέει, Χριστόφορος, κουβαλάει τον Χριστό στο νόμο. Έχει μια ειδικότητα την οποία ο λαός του αποδίδει ανάλογα με το τι θέλει να έχει, γιατί πάντοτε θέλουμε να έχουμε κάποιον ο οποίος να μας βοηθάει και να πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει και αυτό είναι όχι απλώς μια παρηγοριά, είναι κάτι το οποίο μας είναι απαραίτητο. Δυστυχώς έχουμε χάσει και τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε και να φανταζόμαστε και να ελπίζουμε στη βοήθεια κάποιων οι οποίοι δεν βρίσκονται ακριβώς μπροστά μας. Γι' αυτό και είμαστε πολύ πιο φτωχοί από ό,τι ήταν τουλάχιστον συναισθηματικά οι παλιότεροι που πίστευαν και περίμεναν και πίστευαν ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή τους από αυτό που είναι σήμερα να γίνει κάτι καλύτερο. Εμείς μακάρι να είχαμε σήμερα έναν Άγιο που να μπορούσε να μας υποσχεθεί ή τουλάχιστον να μας δώσει την ελπίδα του Αγίου από την κρίση, για παράδειγμα. Ποιος θα ήταν αυτός ο Άγιος ο οποίος θα φρόντιζε να μας απαλλάξει από αυτό το άγχος που είναι πιεστικό κάθε μέρα. Ο Άγιος Φανούλιος, είναι το δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και Φανούλιος και κανένας δεν μπορεί να μας απαλλάξει. Μετά την Αγία Εκατερίνη έρχεται ο Άγιος Ανδρέας, ο οποίος για το λαό έχει και επώνυμος. Λέγεται ότι κάθε πράγμα για να θα προχωρήσω γιατί τα βασικά έτοιμα είναι του 12ημέρου. Αλλά θέλω να αντιληφθείτε τι σημαίνει για το λαό, γιατί μερικές φορές θεωρούμε τώρα τόσο έτσι εύπιστη και τόσο ευκολόπιστη ήταν οι άλλοι παλιότεροι άνθρωποι, τόσο αλαφροίσκιοι ώστε να πιστεύουν ότι όλα αυτά μπορούσαν να συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια βρίσκεται ακριβώς στην ελπίδα που έδινε αυτή η εναπόθεση όλων των δυσκολιών, των δυσχεριών του Αγίου. Ο Άγιος Ανδρέας λοιπόν θεωρείται προστάτης και Άγιος για αυτούς που έχουν σχολιά από τα λάθη, από μία. Λέγει και λοιπόν έχει ένα εργάλιμο και το πηγανά. Ο Άγιος Ανδρέας λένε ότι εάν εκείνη την ημέρα δεν βάλουν οι γυναίκες στη φωτιά το πηγάνι με λάδι από τη νέα σοδιά για να ψήσουν πηγανίκες, θα πληθύσει το πηγάνι. Αυτές είναι ιστορίες βέβαια οι οποίες σχετίζονται με τι γεγονότα τυχαία, το οποίο μπορεί να συνέβησε σε κάποιους οι οποίοι είχαν ένα πηγάνι με τη μόρα που τους θρύψει, αλλά στην ουσία είναι η αρχή, είναι η δοκιμασία της του πρώτου λαδιού. Είναι δοκιμάζεται το πρώτο λάδι και το πρώτο λάδι που δοκιμάζεται στο πηγάνι. Όταν πηγανίσεις και το λάδι είναι βαρύ, καίει στο λαιμό. Το πρώτο λάδι δοκιμάζεται όχι μόνο με τη γεύση, δοκιμάζεται στο πηγάνι. Γιατί μυρίζει ή είναι βαρύ και καίει στο λαιμό αμέσως. Δεν χρειάζεται καν να το δοκιμάσεις. Σε καίει και από την ώρα που πηγανίζει η νοικοκυρά της τηγανίτες.
Έχουμε λοιπόν τη δοκιμασία του πρώτου πλαντού. Μετά έρχεται, έρχονται τα Νικολοβάρβαρα, γνωστά, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Σάββας και ο Άγιος Νικόλαος μαζί. Είναι ένα τρίπτυχο με πολύ μεγάλη διάδοση σε όλο τον ελληνικό χώρο. Είναι οι Άγιοι, σήμερα μπορεί να θεωρείται η Αγία Βαρβάρα προστάτρια του πυροβολικού, ο λαός τη θεωρεί προστάτρια από την ευλογιά. Γιατί την προστάτευε τις κοπέλες, κυρίως τις γυναίκες, τα μικρά παιδιά, τα κορίτσια, από μια αρρώστια η οποία ήταν πάρα πολύ βαριά σε παλιότερες περιόδους και οι ευλογιωμένες κοπέλες ήταν πάντοτε οι αυτές οι οποίες δεν παντρεύονταν. Άρα έπρεπε να έχουν κάποιον να τους προστατεύει. Έκαναν λοιπόν πολλή σπόρια εκείνη την ημέρα οι γυναίκες, γιατί τα σπόρια είναι ακριβώς αυτά τα ιουλές που αυτή τα σπηριά. Βλέπετε, η παρετοιμολογία είναι μια εξήγηση η οποία οδηγεί πολλές φορές γιατί γινόταν κάποια πράγματα. Η Αγία Βαρβάρα λοιπόν ήταν αυτή η οποία προστάτευε τα κορίτσια από τα σπηριά και αυτά που έβγαιναν μετά την αρρώστια και πρόσεχαν πάρα πολύ. Και δεν ήταν η μόνη βέβαια, γιατί και η Αγία Μαρίνα έκανε το ίδιο. Βλέπετε, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προστατεύουν την ομορφιά των νέων κοριτσιών. Και ήταν το τελευταίο, οι τρεις αυτοί άγιοι είναι οι τελευταίοι οποίοι κρατούν και τις κοινοπορεινές γιορτές, γιατί εκεί τελειώνει πλέον και η σπορά. Από εκεί και πέρα, πουθενά σχεδόν στον ελληνικό τουλάχιστον χώρο, δεν έχουμε σπορά. Τελειώνει η περίοδος της σποράς, μπαίνουμε καθαρά στο χειμώνα και βλέπουμε ότι και οι παροιμίες οι σχετικές, το χιόνι, η Αγία Βαρβάρα Βαρβαρώνει, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σάββας Αγανώνει, ο Άγιος Νικόλαος Παραχώνει, ρίχνει πολλά χιόνια, ώστε πλέον είναι αδύνατη η έξοδος στα χωράφια και βέβαια είναι αδύνατη και η έξοδος στις θάλασσες. Είναι ένα ορόσημο. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος προστατεύει τους ναυτικούς κυρίως από τους δύσκολους πλώες. Και εδώ έχει και ένα ανέκδοτο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι αυτός ο οποίος προστατεύει. Υπάρχει ένας άλλος Άγιος, πολύ μακρύ αργότερα, που γιορτάζει μόνο μια φορά στα 4 χρόνια. Ο οποίος τιμωρείται γιατί δεν βοηθούσε τις δυσκολίες τους ανθρώπους. Ο λαός πάντοτε αποδίδει και τις και τους Αγίους τους τιμωρεί. Και Άγιος να είναι, τιμωρείται. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος βραβεύεται με την πολύ μεγάλη λατρεία που έχει ο λαός για αυτόν, και όχι μόνο στις περιοχές της παραθαλάσσιας όπου έχουν πολλούς ναυτικούς, αλλά ακόμα και στις μεσογειακές περιοχές, είναι της γης και του πελάγου. Έτσι τον λένε τον Άγιο Νικόλαο, προστάτη της γης και του πελάγου. Μετά το τριήμερο των Νικολοβάρβαρων, καλό το συνεχίστα, μπαίνουμε πια, είναι το Άγιο Σπυρίδωνος, είναι πάρα πολλές μικρές γιορτές, είναι μια σχεδόν κάθε μέρα, όλο το 4ο τρίμερο από την Φιλίππου μέχρι το Φιλίππου, έχουμε και μια γιορτή ενός Αγίου, ο οποίος έχει σχέση μέχρι και τα Νικολοβάρβαρα με τη Γεωργία, από εκεί και πέρα είναι οι Άγιοι που έχουν σχέση περισσότερο με τα ζώα, που στατεύουν τα ζώα που είναι κλεισμένα πλέον στη στάνη, που θα γεννήσουν, τα μεγάλα, τα μικρά, ομόδες τους. Έχουμε γιορτές που έθιμα που σχετίζονται με την λατρεία αυτών των Αγίων, κυρίως τηγανίτες που φτιάχνουν για να, όπως φτιάχνουν και στα γενέθλια των μικρών παιδιών, έτσι και με τα γενέθλια των ζώων, έχουμε αντίστοιχα προστάτες Αγίους που έχουν και την αντίστοιχη ετυμολογία. Τώρα, μπαίνουμε στο καθαρά μεγάλο κομμάτι των εορτών, που είναι το 12ήμερο. Θα δούμε και τίποτα, ας δούμε τουλάχιστον αυτούς. Εσείς βλέπετε. Δεν ξέρω αυτό που μπορώ να πω. Βλέπετε έτσι. Θα δούμε αυτά που είναι.
σχόλια. Ένα από πρόσφατη σχετικά έτσι. Εδώ είναι οι τυρανίτες. Συνήθεια, ή υπήρχε μάλλον, τώρα σήμερα σπάνια υπάρχει και στην επαρχία. Σε μερικές περιοχές έχει παρατηρηθεί μια αναβίωση, είναι τα χειροσφάγια. Τα χειροσφάγια μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια πραγματικά μεγάλη γιορτή για την αγροτική οικογένεια, γιατί εξασφάλιζε καταρχήν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την οικιακή οικονομία. Δηλαδή ήταν η μεγάλη χαρά, γουρνοχαρά τη λέγανε. Η σφαγή δηλαδή των χείρων δεν ήταν μια απλή υπόθεση η οποία μπορούσε να μην συμβαίνει κιόλα. Κάθε οικογένεια έπρεπε σύμφωνα με την, το κύκλο του χρόνου, σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν, αλλά ήταν απαραίτητο να εκτρέφει ένα χείρο. Τον έπαιρνα λοιπόν νωρίς, είτε από μέσα στο ίδιο το χωριό, είτε υπήρχαν ειδικοί έμποροι που γεμούσαν από το χωριό και έδιναν μικρά χειρίδια, τα οποία αναλάμβαναν από πολύ νωρίς, δηλαδή Σεπτέμβριο, γιατί δεν μπορούσαν νωρίτερα φυσικά, έφυγε και τρώει και πάρα πολύ αυτό το ζώο. Το εξέτρεφα λοιπόν ένα διάστημα μεγάλο, με τα υπολείμματα, με τα βελανίδια, ό,τι είχε η οικογένεια, και ενώ δεν είχε ένα άλλο θέμα της κατανάλωσης όλων των υπολειμμάτων, τα οποία εμείς σήμερα αφιδώς μεταφέρουμε στις κομματερές και στα διάφορα σκουπιδότητες. Εκεί υπήρχε ο χείρος ο οποίος κατανάλωνε τα πάντα και οι κότες το ίδιο, και έτσι εξασφάλιζα το κρέας της οικογένειας, το λίπος της οικογένειας, που ήταν το υποκατάστατο του λαδιού, σε περιοχές μάλιστα που δεν είχαν σχέση με το λάδι, δηλαδή σε μεσογειακές, σε ορεινές περιοχές, στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις περιοχές αυτές που είχαν λάδι, δεν καταναλώνονταν μόνο το λάδι, και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι υπήρχε σε σχέση με το χείρο, ήταν αξιοποιήσιμα. Η σφαγή λοιπόν του χείου ήταν μια τελετή. Γινόταν και τελετουργικά, είχε και τελετουργικά στοιχεία. Δηλαδή έπρεπε το θυμιάζαν, σταύρωναν, έβαζαν ένα λεμόνι στο στόμα κτλ. Υπήρχε μια διαδικασία που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας μεταφέρει εμάς που κάνουμε τις εργασίες, τις μελέτες σχετικά με το κάθε έθιμο, πολλές φορές έθιμα πολύ παλιότερα και στην αρχαιότητα ακόμα, όπου η χειροσφαγή ήταν κάτι το οποίο συνηθίζονταν επίσης. Όπου δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα οι κοινωνικές, οι συνθήκες μετεωρολογικές. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά σε κάποιες περίπτωση, έχουν αλλάξει βασικά πράγματα. Συνεχίζονται οι ίδιες συνήθειες. Η χειροσφαγή και τα χειροσφάγια λοιπόν ήταν μια συνήθεια που πολλές φορές μας πάει στην αρχαιότητα. Γιατί ο χείρος, όπως είπαμε, ήταν η συμβολή στην αγροτική οικογένεια, στην οικιακή οικονομία. Έσφαζα λοιπόν το χείρο. Έπαιρνα το κρέας, το οποίο έφερνα διάφορα πράγματα. Σε άλλες περιοχές, τα πάγια, τα σύλληνα, τα χειρά, λουκάνικα. Ό,τι κάθε περιοχή είχε τις δικές της συνήθειες. Ένα κομμάτι του λίπους το έκαναν, το έλειωνα και αυτό το αποθήκευαν σε ειδικά δοχεία, τα οποία κρατούσαν και είχαν το υποκατάστατο, όπως είπαμε, του λαδιού για όλο τον χρόνο.
το λάδι το χρησιμοποιούσαν μόνο στις σαρακοστές, που δεν ήταν, γιατί το χοιρινό το λίπος είναι αρτήσιμο, ενώ το άλλο το χρησιμοποιούσαν στις νηστείες, το λάδι, ή σε αρρώστιες, ήταν φάρμακο πολλές φορές, ακόμα και σε περιοχές που το παρήγαν, γιατί το λάδι ήταν, είχε αγοραστική αξία μεγάλη. Το πουλούσαν και το αντάλλασαν με άλλα πράγματα, όπως είναι το σιτάρι, το καλαμπόκι, για να έχει εξασφαλίσει το ψωμί. Άρα δεν είχαν ένα είδος που το χρησιμοποιούσαν αφιδώς. Είχε αγοραστική αξία. Με λάδι πρίκιζαν τα παιδιά, τα κορίτσια. Δεν ήταν ένα είδος όπως ξέρουμε εμείς σήμερα που έχει ένα ευρώ, ας πούμε, το μπουκάλι. Ήταν είδος που το πουλούσαν για να παντρέψουν ένα παιδί, όπως και οι ελιές, όπως και όλα τα μεγάλα προϊόντα, όπως είναι το στάρι, το λάδι και το κρασί, είναι τα ιερά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούσαν και σε ειδικές περιπτώσεις. Επομένως, το χείρι, το λίπος του χείρου ήταν κάτι το οποίο τους ήταν απαραίτητο για να αρνίζουν, να νοστιμεύουν τα φαγητά. Άρα, μαζεύονταν, υπήρχε και διάκριση κομμάτια λίπους, τα οποία ήταν από ειδικές περιοχές του σώματος του χείρου, το βασιλικό, όπως έλεγα, ξύπνη, δηλαδή το καλό-καλό, το άσπρο, που το έφτιαχναν για τα γλυκίσματα, το είχαν ειδικά φυλαγμένο για να κάνουν τα γλυκά. Και το υπόλοιπο το είχαν για την οικογένεια. Ακόμα και αυτό που έμενε από το λιώσιμο του λίπους, αυτή η ίνα, αυτό το ο ιστός που κρατάει το λίπος, το μάζευαν και το αποθήκευαν σε δοχεία ή μέσα στο λίπος και το χρησιμοποιούσαν. Οι τσιγαρίδες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν τα παιδιά, για τα παιδιά, ειδικά ήταν ένα ευχάριστο έντεσμα για να αρτήσουν το φαγητό, να το βάλουν με άλλα υλικά όπως είναι τα κατάς και όλα αυτά, για να ποικίλουν στη διατροφή. Για μας σήμερα η εκτροφή του χείρου είναι κάτι το τελείως αδιάφορο, ασήμαντο. Γιατί όλα αυτά δεν μας λένε μόνο πράγματα. Όταν όμως μια οικογένεια έχανε για κάποιο λόγο, γιατί υπήρχε περίπτωση να πάει να αρρωστήσει το χείρος και να ψωφίσει, ήταν πραγματικά μεγάλη δυστυχία για την οικογένεια. Γι' αυτό και στο πλαίσιο της κοινωνίας της αλληλοβοήθειας και όχι της ζητιανιάς όπως ξέρουμε εμείς σήμερα, κάθε οικογένεια ήταν υποχρεωμένη, χωρίς δεύτερη, δηλαδή δεν υπήρχε ο λόγος να γίνει και μια, να βγει ο τελάλης και να πει, ξέρετε, ο Ατάδε πρέπει να βοηθηθεί γιατί πρέπει να πάει η ψυχή δική σας στον παράδεισο. Ήταν υποχρεωμένη να δώσουν από ένα κομμάτι από το δικό τους γύρο και να αντικαταστήσουν αυτό που χάθηκε. Επομένως δεν υπήρχε ούτε λίγος παιδινιά, δηλαδή, εκτός πια αν είχε επιζωτήρα και ψωφούσαν όλα τα όλη έχουμε λοιπόν πολλά να διδαχθούμε μέσα από την μελέτη των ευθύμων και δεν είναι τόσο η γραφικότητα που συνήθως τι ωραία που ήταν, τι ωραία που ήταν λουθάκια, τι ωραία ήταν με τα σύγκλινα, τι ωραία τα πάκια και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά που ήταν αυθεντικά και που είναι ωραία και για τον ουρανίσκο μας. Καλά είναι και είναι καλά και την υγεία του γιατί είναι αρνά. Αλλά κυρίως να διδαχθούμε από την συμπεριφορά των προηγούμενων γενιών απέναντι στους ανθρώπους τους. Γιατί αυτό που εμείς θεωρούμε σήμερα ζητιανιά και που το θεωρούμε ότι κάνουμε καλή πράξη ήταν μέσα στην ζωή μας. Δεν ήταν καθόλου ασήμαντο, όπως δεν ήταν ασήμαντο όταν ένας είχε ένα κοπάρι και του ψωφούσαν τα ζώα, που έπρεπε ο καθένας από το δικό του κοπάρι να δώσει ένα ζώο, που δεν του στήριζε και ιδιαίτερα, και να αντικαταστήσει ο άλλος το κοπάρι του. Είτε ήταν φίλος, είτε ήταν εχθρός. Δεν είχε σημασία ποιον ψωφούσαν τα ζώα. Το θέμα είναι ότι όλοι έπρεπε να συμβάλλουν σε αυτό. Αυτό που εμείς σήμερα ξέρουμε ως εφορία και που είναι η πλευρά του κράτους, η κοινωνική πρόνοια για παράδειγμα, όπως την ξέρουμε, υπήρχε μέσα στις μικρές κοινότητες θεσμοθετημένη ως έθιμο. Είναι ένας άγραφος νόμος που όλοι υπάρχουν. Βεβαίως. Είναι άγραφος νόμος, όπως το είπα. Είναι ένας άγραφος νόμος, στον οποίο όλοι ήταν πρόθυμοι να υπακούσουν, γιατί μπορεί να τους συνέβαινε και εκείνους.
της Ελλήνια. Δηλαδή δεν είναι ο καθένας φύλαγε το δικό του νοικοκυριό. Δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στον ίδιο φέτος, τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο χρόνο. Μπορεί να χρειαστεί αυτή τη βοήθεια. Οπότε υποχρεωτικά είτε του φίλου ή του εχθρού συνέβαινε κάποια ζημιά, έπρεπε να αντικατασταθεί και να αυτό ήταν απαράβατος νόμος στις παλιότερες κοινωνίες. Και όταν πολλές φορές, όταν κάνουμε τις επιτόπιες έρευνες, μιλάμε με μεγαλύτερους ανθρώπους. Τα έχουν ζήσει, δηλαδή πριν από 80 χρόνια, πριν από 90 χρόνια, οι ίδιοι. Και εμείς απορούμε, πώς γινόταν αυτό, πώς γινόταν. Και πραγματικά το τηρούσατε, θα μπορούσες να μην το τηρήσεις, σου λένε. Γινόταν να μην το τηρήσεις. Φέτος είναι σαν πόρτα, το πρόβλημα είναι σε μένα. Οπότε, φύλαγε τον ίδιο τον εαυτό, ήταν μια πρόνοια ουσιαστικά θεσμοθετημένη εθνικά, η οποία εξυπηρετούσε γενικότερα την λειτουργία μιας μικρής κοινωνίας που δεν είχε ούτε κοινωνική πρόνοια, ούτε νοσοκομεία, αυτό και ευρύτερη έννοια γινόταν με όλα τα πράγματα που είχαν σχέση με τη λειτουργία της μικρής κοινωνίας. Η σφαγή λοιπόν γινόταν είτε την παραμονή είτε την ημέρα του Χριστουγέννου, το απόγευμα, και υπήρχε και μια σχετική εποχία, γιατί όταν έχει το φρέσκο κρέας, γινόταν τηγανιές, γινόταν λένε γύρω από την, εκεί το χώρο που μαζεύονταν κατά γειτονιές και έσπαζαν σήμερα, πολλές φορές συνεννόμουνταν, έσπαζαν πρώτα σήμερα στο ενός άλλου στο άλλο, οπότε όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία κρατούσε μερικές μέρες και όλο το δεκαήμερο ουσιαστικά απασχολούνταν με την διευθέτηση όλων των προϊόντων και υποπροϊόντων που προέρχονταν από τα γεροστάλια. Χρησιμοποιούσαν το κρέας και το λίπος βασικά, αλλά και το δέρμα. Το δέρμα έφτιαχναν τα καθημερινά τους παπούτσια, τα τσαλούσια, τα γεροστάλια, τα οποία επεξεργάζονταν είτε μόνοι τους και ειδικοί ταροκάδες, οι οποίοι έφτιαχναν αυτά τα αγροτικά εισοδήματα. Ακόμα και την πίστη του ζώου, την πούσκα, όπως έλεγαν, χρησιμοποιούσαν τα παιδιά της θέσμα. Έκαναν την πούσκα και έκαναν τα μπάλα. Τα νύχια του, τις τρίχες, έφτιαχναν μπούρτσες, όλα τα πάντα. Τίποτα δεν πετούσαν. Και εδώ πάλι επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα με το Δήμο Αθηναίων κυρίως για την ανακύκλωση. Και το τι μπορεί κανείς να διδαχθεί μέσα από τη μελέτη παλιότερων ευθύμων και καταστάσεων. Το επαναλαμβάνω αυτό πολλές φορές, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά είναι ρομαντικά. Είναι ενδιαφέροντα απλώς για να μας κεντρήσουν έτσι την προσοχή και να αναπολούμε κάποιες καταστάσεις. Οι καταστάσεις παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολες από αυτές που βιώνουμε εμείς σήμερα. Υπήρχε όμως ένας σεβασμός στο υλικό που παράγει η φύση, στο υλικό που παράγει κάθε οικογένεια μέσα από τον κόμπο της, είτε καλλιεργούσε, είτε εξέτρεφε το ζώο, τίποτα δεν πετούσαν και όλα ανακυκλώνονταν από την κοπριά των ζώων που πήγαινε στα χωράφια και που λείπαινε το χώρο, τη γη, για να παράγει καλύτερα προϊόντα. Που σήμερα την αναζητούμε με μεγάλη προσπάθεια όταν πάει κανείς στην επαρχία για να βάλει λίγο φυσικό λίπασμα στα δέντρα του ή στα φυτά του και δεν το βρίσκει πλέον. Τίποτα δεν πετούσαν. Βλέπετε ότι και αυτό που για μας είναι περιττό και δεν το χρησιμοποιούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε σε τι θα χρησιμεύε, το χρησιμοποιούσαν για να λιπαίνουν τα χωράφια. Σε χωρισμένες περιοχές βέβαια, την κοπριά τη χρησιμοποιούσαν και για κάψη γη. Σε περιοχές, ειδικά στη Θεσσαλία του Γάμου, ξύρεναν, αποξύρεναν την κοπριά, ειδικά των μεγάλων ζώων και τη χρησιμοποιούσαν ως κάψη γη, είτε στο φούρνο, είτε στις γάστρες που είχαν
Γιατί δεν ήταν, αν δεν υπήρχε ξύλο, μέσα στον κάμπο που θα βρουν τα δάση για να χρησιμεύουν τα ξύλα. Επομένως, όλα χρησιμοποιούνται με ένα σεβασμό προς ό,τι παράγεται και δεν πετούσαν τίποτα. Και δεν μιλάμε για την ανακύκλωση των ενδυμάτων, τα οποία ήταν γεμάτα με παλώματα και διάφορα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν παλιότερες γενιές και φυσικά κανείς δεν τα ερχόταν σήμερα, που έχουμε φτάσει στην εποχή του μιας χρήσεως πραγμάτων, δηλαδή μία φορά φοράμε την μπλούζα και την επόμενη την πετάμε, μιας χρήσεως τιμή με, αλλά δεν την ξαναφοράμε. Αυτό είναι στην άλλη άκρη. Από τη μία και δεν στην άλλη. Τα Χριστούγεννα λοιπόν έχουμε μία σειρά από έθιμα τα οποία σχετίζονται με την γέννηση και εκεί έχει πολύ μεγάλη σχέση η κατανάλωση κάποιων τροφίμων και με τα χειροσφάγια, γιατί σε περιοχές όπου σφάζει το γύρος η κατανάλωση κρέατος έχει σχέση με την κατανάλωση του γύρου, δηλαδή σφάζεται το γύρος, το πρώτο βράδυ θα φέρει σούπα το κεφάλι. Σε περιοχές που, που δεν έχουν αυτή τη συνήθεια, το πρώτο βράδυ θα έχουν μια σούπα από κόκορα ή κόκορα. Ανάλογα. Είναι πολλές περιοχές που τα Χριστούγεννα σφάζουν κότα και την πρωτοχρονιά, το γαλοπούλινα. Την καλοκαίρι και το καινούργιο. Κότα και ο κόκορας. Αυτό υπήρχε στην αγροτική οικογένεια. Την καλοκαίρι ήταν αργότερα. Είναι πράγματι ένα καινούργιο έθιμο που μας έρχεται απ' έξω. Είναι όμως, γι' αυτό και λέγεται γαλοπούλια, λέγεται Κούρκος, Κούρκος, Διάλος, Ινδιάλος, δηλαδή έχει ονόματα που είναι, μας πάει σε κάποια καταγωγή. Καθένας ανάλογα με το πού τη φαντάζεται, από πού τη φαντάζεται να έρχεται. Είτε Ινδιάλος, είτε Κούρκος, Τούρκος, Γαλλογάλος κτλ. Είναι διάφορα τα ονόματα. Πάντως είναι ένα πουλί που έρχεται αργότερα, μπορεί να έχει 100 χρόνια περίπου, δεν είναι παραπάνω. Επειδή είναι ένα πουλί που έχει αρκετό κρέας και μάλιστα ο λαός το βλέπει έτσι πλουσιοπάρο ότι έχει κρέας φαχή που πολλές φορές το θυμίζει το θυρινό. Έχει ένα κομμάτι που είναι λίπος και έχει διάφορα λίπη κρέατα η γαλοπούλα. Και κότα είναι και κύρος είναι και όλα μαζί. Είναι ένα πλούσιο πραγματικά και ένα φθηνό το οποίο δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη φασαρία για την εκτροφή του. Είναι πλουσιοπάρο αυτά που δίνει. Μπήκε πολύ εύκολα στην αγροτική διατροφή και υπάρχουν και κοπάδια, ειδικά σε περιοχές που έχουν δυνατότητα να τρέχουν γαλοπούλες, υπάρχουν κοπάδια ολόκληρα από διάφορους, όπως στη Θεσσαλία, που προβλήθηκαν και τα παζάρια, τις λαϊκές αγορές, με αυτό το φθηνό. Και καθιερώθηκε σιγά σιγά, αντί για την διατροφή, που ήταν πολύ πιο μεγαλύτερος, είχε πολύ περισσότερη δυσκολία στην εκτροφή του, να εκτρέφουν τις γαλοπούλες ή να αγοράζουν την γαλοπούλα, η οποία εξασφάλισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την διατροφή αυτές τις μέρες. Ο χείρος, βέβαια, εγκαταλείφθηκε και για έναν λόγο, γιατί δεν υπήρχε πλέον ο λόγος να συντηρούνται κρέατα, από τη στιγμή που μπήκε σιγά σιγά μετά τον πόλεμο και κυρίως μετά το 1970, όταν έρχεται και στην επαρχία το ψυγείο. Υπάρχουν τομές στην ιστορία της, στην ετυμολογία, που σχετίζονται με την τεχνολογία. Μπαίνει η τεχνολογία και καταλήγονται πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να παστώνουμε το κρέας, γιατί αυτό μπορεί να συντηρηθεί στο ψυγείο. Άρα σφάζεται οικογενειακά σε μια περιοχή και μοιράζεται το κρέας και καταναλώνεται σε μικρότερες ποσότητες αλλά σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να παστώνουν το κρέας, δεν χρειάζεται να κάνουν καπνιστά και όλα αυτά που γινόταν με το κύριο, γιατί αυτά τα κρατούσαν σχεδόν ένα χρόνο. Μέσα στα δοχεία, τα πύργα, κρατούσαν σχεδόν μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος. Πάντοτε ένα μεγάλο μέρος έφτανε μέχρι εκεί, ανάλογα και με την οικογένεια, αν ήταν πολυμελής ή λιγομελής, αν είχε εργάτες σε περιόδους που είχε κάποιες καλλιέργειες κλπ. Έχουμε λοιπόν τις τομές που έρχονται και
Και εκεί πρέπει μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί καταλήγονται κάποιες εθνικές συνήθειες, κάποιες πραγματικά που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στον χρόνο. Και η εξήγηση είναι ότι η τεχνολογία, η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και στην επαρχία βοηθάει στην εγκατάλειψη κάποιων περιεργειών ή κάποιες τροφής ζώων. Τι άλλο έχουμε τα Χριστούγεννα? Έχουμε τα Χριστόψωμα. Έχουμε τα διάφορα μικρά ψωμάκια που φτιάχνουν οι γιαγιάδες για τα λιμονάκια, οι νονάδες για τα παιδιά τα ραπτιστικά, τα χτισίδια τους και τα λοιπά. Τι άλλο είχε, δεν είχε και τίποτα άλλο περισσότερο. Τα τελικά αυτά ήταν περισσότερο από αυτά που παράγουν από το αλεύρι, λίγο πεπιμέζι και μέλι. Η ζάχαρη είναι της εμφυλίας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη χρήση τη ζάχαρη. Και μιλάμε, βέβαια δεν που μιλάω για τα 10, 15, 20, 30 χρόνια πριν από τώρα, φυσικό μετά τον πόλεμο όλα αλλάζουν. Υπάρχει κατανάλωση γλυκανικής ύλης, αλλά κυρίως από το κινέζι. Και το κινέζι μπορεί να είναι από σίκα, μπορεί να είναι από σταφύλια, μπορεί να είναι από μήλα, όπου υπάρχουν γλυκά μήλα όπως τα φυρίκια στο πύλιο κτλ. Είναι μια βασική γλυκανική ύλη, την οποία χρησιμοποιούσαν ευρύτατα. Και μέσα στα τα μελομακάρονα ήταν από μέλι ή από το κινέζι πολλές φορές. Τι ήταν, τα υλικά τους είναι απλά. Δεν έχουμε δηλαδή υλικά όπως αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Αλεύρι και μία γλυκανική ύλη. Τίποτα, αυτά. Και αυτά ήταν και στο ψωμί. Δηλαδή λιγότερο, γλυκύτερο ψωμί έφτιαχναν λίγο γλυκό ψωμί. Και σήμερα ακόμα στην Κρήτη για παράδειγμα, φτιάχνουν το χριστουγεννιάτικο ψωμί λίγο και λίγο μέλι μέσα και γίνει λίγο πιο γλυκό αυτό που θα είναι για τα Χριστούγεννα. Συνήθως βάζουν τα ίδια σε σχήματα, το δούμε σε κάθε σχήματα ιδιαίτερα, τα κεντρούν ανάλογα με τη διάθεση που είχε κάθε νοικοκυρά και αυτό είναι όλο για τις γιορτές. Όταν λοιπόν τα παιδιά έλεγαν τα κάλαντα, ή θα τους έδιναν ένα από τα ψωμάκια αυτά, ή θα τους έδιναν τα γνωστά τα ίδια, μύγδαλα, σίκα, ξερά κτλ. Αυτά ήταν όλα τα καλούδια που μπορούσαν να αποκομίσουν. Έχουμε, αν διαβάζετε καθόλου το Βαδιαμάντι, και επειδή φέτος είναι και τα 100 χρόνια από την καλό είναι να ρίχνετε έτσι καμιά ματιά. Έχουμε πολλά ωραία διηγήματα του Βαδιαμάντι. Και τα φώτα ολόφωτα και το Αμερικάνο αναφέρεται σε γιορταστική περίοδο. Νομίζω ότι μπορεί κανείς εκεί να δει και ποια είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν αυτές τις μέρες με την παρασκευή των ολικών, με τα κάλαντα. Ήταν μια ειδική περίοδος, το 12ήμερο, και ναι, αυτή η ειδική περίοδο που χαρακτηρίζονταν από δυσκολία στον καιρό. Ήταν γεμάτη και από ιστορίες. Έχουμε τα περιπεντάρια. Έχουμε μια ολόκληρη φιλολογία, δηλαδή. Κάνει κάλταρος, τόλος βελόνιος, κάνει σκούδι, με διάφορες ονομασίες από περιοχή σε περιοχή, από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη. Είναι αυτά τα περίεργα, όχι πολύ έτσι κακά όντα, είναι μάλλον πειρασκήρια, είναι πνεύματα τα οποία κυκλοφορούν έξω, κυρίως το βράδυ, γιατί δεν έχουν την ημέρα, αλλά είναι και αυτά τα οποία προστατεύουν τον πληθυσμό από το να κυκλοφορεί που νύχτα έξω, αυτή την περίοδο. Η περίοδο του 12ημέρου για την επαρχία που δεν είχε ούτε τους δρόμους, ούτε τα φώτα, ούτε την ευκολία να κυκλοφορεί κανείς από σπίτι σε σπίτι εύκολα. Πολύ περισσότερο να πηγαίνει σε μικρές αποστάσεις. Είναι λοιπόν ένας τρόπος να περιορίσουν αυτές τις βόλτες τη νύχτα για λόγους πρόληψης από ατυχήματα και τα απέδιναν όλα αυτά στα καλλιτεντάρια. Δηλαδή αυτά ήταν η αιτία που υπάρχουν διάφορες ζημιές όσο κυκλοφορούσαν το ζάρι. Και γι' αυτό περιορίζουν στα σπίτια, στα καλλιτεντάρια μάλιστα για να μην έρχονται και μέσα, έπηγαν στο τζάκι συνεχώς ξύλα. Γι' αυτό έχουμε
σε πολλές και ακόμα σήμερα σε κάποιες περιοχές έχουμε τη συνήθεια όλο το 12ήμερο να καίει συνεχώς το τζάκι. Αυτό έχει όμως και μια πρακτική σημασία. Είναι η καρδιά του χειμώνα. Πίσω μπροστά του Χριστού η καρδιά του χειμώνα, λέει ο λαός. Άρα πρέπει να προστατεύεται το σπίτι αυτές τις μέρες και να καίει συνεχώς το τζάκι. Αυτό είναι και μια ένας τρόπος να γίνει βίωμα. Όταν ξέρεις ότι μπορεί και να κατεβούν, άνοιξε και λίγο τσιγκούνι, μπορεί και να πει πέρα που χρειάζεται να καίει συνέχεια η φωτιά. Ή πολλές φορές τα παιδικά του σπιτιού έλεγαν ότι καλύτερα να σκεπάζεστε και να μην καίτε τη φωτιά. Λοιπόν, η παράδοση του προστάθηκε και από αυτό. Έλεγαν ότι κυκλοφορούν τα τζάκια. Άρα πρέπει αυτές τις μέρες να καίτε το τζάκι. Τη στάκτη από αυτές τις μέρες που έκαιγε το τζάκι, τη μάζευα και με αυτή ράπιζα τα χωράφια. Τι σημαίνει αυτό το λύση. Τι λόγο είχα να ρίχνω τη στάχτη γύρω από το σπίτι. Έκανα ένα κύκλο γύρω από το σπίτι και την έριχνα και στα χωράφια, κυρίως στα μπέλια, που ήταν πολύ ευαίσθητα σε σκουλίκια, διάφορα ζωήθεια. Η στάχτη ξέρουμε ότι έχει ποτάσει. Έχει ουσίες οι οποίες καταπολεμούν τα διάφορα ζωήθεια. Άρα δεν ήταν τόσο μαγική η σκέψη και τόσο ανεδαφική να χρησιμοποιούν, να μαζεύουν τη στάχτη και να την τοποθετούν γύρω από το σπίτι για να φύγουν λέει τα μυρμήγκια και τα ζωήθεια. Και πράγματι ψοφούσαν γιατί αυτή την εποχή εκοάζονται κάποια ζωήθεια γύρω-γύρω στις ρίζες του σπιτιού όπως και στις ρίζες των δέντρων. Έβαζα λοιπόν τη στάχτη, η οποία φώτιζε το έδαφο και ψοφούσαν ήταν στον διαβόλο ζωηθείο. Η στάχτη είναι απολυμανική. Είναι πρακτική καθαρά η κρίση. Και μόνο όταν θέλουμε να αποδώσουμε αυτή τη συνδεδομία και πρόληψη και δεν βλέπουμε πραγματικά ποια είναι η ουσία των θέματος, θα πούμε ότι αυτό ήταν μια πρόληψη. Μάζευα τη στάχτη αυτή την κουτζάκι του 19ου και την έβαζα και το σπίτι. Η στάχτη λοιπόν δεν κουτζούσαν ποτέ. Η στάχτη ήταν ένα υλικό που τη συνηθίζαν πάρα πολύ. Όχι μόνο για να πλημμύρουν τα χωράφια, την έρευνα στις ρίζες των δέντρων που ήμασταν, κυρίως των αγελιών, των κλιμάτων, αλλά και χρησιμοποιούσαν και για το κόψιμο σου, μουστο, για το πεκτιμέζι, για ένα σωρό. Η στάχτη ήταν ένα πολύτιμο υλικό, πάντοτε την μάζευαν, το σκύμιζαν και την είχαν φυλαγμένη σε δοχεία και να τη χρησιμοποιούν. Το καταστάγραμμα επίσης της στάχτης ήταν μια αλυσίδα που χρησιμοποιούσαν για την χωρίς αλυσίδα δεν γινόταν κλίση. Επομένως και εδώ έχουμε πάλι το θέμα που τίποτα δεν πετούσαν και άρα τίποτα δεν ήταν άχρηστο από αυτά που παράγονται μέσα στον κύκλο της ζωής του καθήκοντας της καθημερινής. Έχουμε και ένα άλλο έθιμο αυτές τις μέρες, είναι το έργο των έχετε αναρωτηθεί και γίνεται πολλές φορές συζήτηση αν είναι το έθιμο προς το δέντρο ή το καράβι. Δεν είναι το καράβι να φτιάξουμε. Και ποιο είναι το αρχαίο έθιμο και ποιο είναι το μοντέρνο. Τι αφορούμε και ρωτάμε και πολλές φορές έχουμε και ποιο είναι, τι να τους πούμε, τι να κάνουμε καράβι δέντρο. Και το ένα από το άλλο είναι θεοποιημένο και τα δύο πράγματα μπορεί κανείς να πει ότι έχουν μια εξήγηση. Καταρχήν έχουμε μια συνήθεια στον αγροτικό χώρο να κόβουν σκλαβιά από αϊθαλή δέντρα, όχι οποιαδήποτε δέντρα, αυτά που δεν ρίχνουν τα φύλλα τους, που είναι όλο το χρόνο με φύλλωμα, αϊθαλή. Και έχει σημασία το αϊθαλές. Και αυτά τα έφεραν μέσα και στόλιζαν τα σπίτια για να μεταφέρουν αυτή τη θαλαιότητα που έχουν τα κλαδιά των αϊθαλών δέντρων στους ίδιους ανθρώπους. Αυτό είναι πράγματι μια αναλογική μαγεία. Είναι να είναι θαλαιρή, να είναι υγιής η έννοια του σπιτιού όπως είναι αϊθαλή τα δέντρα. Άρα έχουμε αϊθαλή δέντρα. Ελιές, πέφτα, δάφνες, ό,τι το έλαβο δεν είναι.
κερδίζεις αν δεν είναι σε πολύ ψηλά, σε μεγάλα εξόδια. Αλλά όλα αυτά που είναι φαγητά, τα δέντρα που είναι στα ουμάνια, τα λίγια, τα κουρνάκια, όλα αυτά είναι τα λίγια, ουμάνια. Έχω κατηγορία τα δέντρα. Αυτή είναι μια συνήθεια που είναι και η αρχή. Άρα μπορεί να πούμε ότι το δέντρο, σαν ιδέα, που τα μεταφέρουμε μέσα στο καταστήμα. Δηλαδή, από τα ιταλή δέντρα και να τους κολλήσουν τα ίδια μέσα στο χειμώνα, είναι μια συνήθεια που είναι οικία. Πρέπει να ξέρω. Σαν δέντρο όμως, έτσι που το ξέρουμε, το τριγωνικό αυτό το έλατο που έχει κατακτήσει ήλιο στα αστικά κέντρα, είναι ξενόφερος. Έχει έρθει και τους μονόδους. Δεν υπήρχε αυτά συνήθεια, άρα είναι πιο ξένο το έλατο. Ο λαός όμως ο οποίος ηλικιοποιείται και ξένα έτοιμα, όταν μάλιστα συμπίπτει πολλές φορές με δικές του συνήθειες, οι οποίες είναι παλιότερες, τα δέχεται και τα υιοθετεί και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει. Και το δέντρο έχει γίνει πια μια συνήθεια η οποία είναι ελληνική. Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, ας πούμε, σε έναν ορεινό χώρο να πει ότι πιο ελληνική είναι η συνήθεια να βάζουμε ένα καράβι. Έχει δει κανείς το Καρπενήσι, ας πούμε, καράβι, σε παλαιότερες εποχές, μάλιστα, που ήταν και που ήταν να μην ακίνητοι, δεν ήταν αυτή την ειδικότητα που έχουμε πει σήμερα με τις ταξίδια. Άρα, το καράβι ήταν μια συνήθεια που είχε σχέση με παράλληλες περιοχές, που ξέραμε το καράβι, ήταν εξοικειωμένοι και κυρίως ήταν, το χρησιμοποιούσαν τα μικρά παιδιά όταν γεννούσαν οι μεγάλοι. Όταν ήταν πολύ μικρά, έφτιαχναν ένα ομοίωμα καραβιού και γεννούσαν από σπίτι σε σπίτι και στο σκαρί του καραβιού έβαζαν οι ηθοποιές τα διάφορα φιλέματα. Άρα και τα δύο μπορεί να πει κανείς ότι έχουν την δυνατότητα να είναι έτοιμα. Το καράβι είναι λίγο δύσκολο να το φανταστεί κανείς στολισμένο μέσα σε σπίτι. Το καράβι, όπως λέει ένας παλιός αείμνηστος πλέον καθηγητής που έχει γράψει μια σειρά από έθιμα των εορτών, ο Δημήτρης Λουκάτος, και το Αθήνα μπορεί να τα χειμωνιά και τα καλοκαίρι να τα ενισχύσει και τα που μπορείτε στις εκδόσεις του Φιλιππότη. Είναι βιβλιαράκια πολύ ενδιαφέροντα για τα έθιμα. Εκείνος λέει ότι το καράβι δεν θυμίζει οικογενειακή κατάσταση, θυμίζει χωρισμό. Μπορεί δύσκολα μπορείς να το φανταστείς να το σχολίζεις πάνω στο τζάκι με ένα καράβι. Το καράβι, οι γιορτές, ειδικά το 12ο, είναι οικογενειακές γιορτές. Είναι γιορτές που μαζεύουν τις οικογένειες. Το καράβι θυμίζει κάτι που ξέρουν. Αντίθετα, στα νησιά στολίζαν τα ίδια τα καράβια. Μπορείς στολίζουν τις βάρκες, στολίζουν τα δικά τους καράβια, οι οκτήτες. Αυτοί, όχι, δεν μιλάμε για τα μεγάλα καράβια, αυτά που ήταν τα ρουσαλοκάικα που ήταν όλα ραγμένα. Και τα φώτιζα, τα στόλιζα. Και αυτό ήταν ο στολισμός του καραβιού. Τα πούμε και πολύ ωραία κάλατα σε σχέση με τους καραβουκίδιδες, με τους παπάδες, με τους γεωργούς. Το ξένα σου πρέπει αφέρνουν καράβι να ρηματώσεις και τα λοιπά, σε όλες τις περιοχές που είναι παραθαλάσσιες, είναι από τα πιο ωραία κάλατα. Εκτός από το δέντρο, μία πολύ έτσι σημαντική συνήθεια είναι η λουπίτα, η βασιλόπιτα. Η πίτα αυτή που ξέρουμε εμείς σήμερα που παρασκευάζεται στα μαρτωρία και έχει σχέση με πιουρέκ, με λίγο, με οτιδήποτε, δεν ήταν ένα έθιμο που ήταν διαδεδομένο σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Κάθε περιοχή είναι τη δική της πίτα. Στις βόρειες περιοχές, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, μία πυρόπιτα, μία κοκκινοπυρόπιτα, στην οποία όπως έβαζαν κυρίως η πυρόπιτα, η γλυκιά πίτα, που έβαζαν τα σημάδια για την αλλαγή του χρόνου. Αν ήταν γεωργοί, θα έβαζαν ένα στάχι, ένα κομμάτι από στάχι, όπως λέγανε.
θα έβαζα με ένα κομμάτι κλίμα, θα έβαζα με ένα κομμάτι που έχει σχέση με το επάγγελμα πάντα. Και όποιος το πήγε, αυτός θα ήταν ο τυχερός του σπιτιού. Στη συνήθεια, αυτή η ομογενοποιημένη κατά κάποιο τρόπο μιας πίτας, η οποία είναι ψωμί και μέσα σε αυτή βάζουμε κέρμα, είναι περισσότερο εργασιατική, έρχεται με τους πρόσφυγες, ενοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο και σχεδόν σήμερα σε όλο τον ελληνικό χώρο ξέρουμε ότι βάζουμε ένα κέρμα, βάζουμε ένα σημάδι για τον τυχερό που έχει σχέση με τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος κατά την παράδοση κατάφερε να σώσει μια ολόκληρη περιοχή, την περιοχή του από τον άρχοντα της περιοχής και ξαναμοίρασε τα χρυσαφικά κάθε οικογένεια, σε κάθε οικογένεια όπως την οποία ανήκαν. Αυτή είναι η παράδοση που ξέρουμε για την καταγωγή της βασιλόπιτας. Στην ουσία όμως η βασιλόπιτα είναι ένα ψωμί που έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι ένα ψωμί που μοιράζεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Και δεν μοιράζεται μόνο στα μέλη της οικογένειας. Μοιράζεται και στους ξένους, και στον ξένο, και στον διαβάτη, και στον Χριστό, και στην Παναγία, και στο ίδρυμα. Τώρα είναι στο σπίτι, παντού, σε όλους. Άρα μετέχουν σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το ψωμί, είναι ένα ιερό υλικό, το οποίο θα φάνε όλοι, πότε όμως, στο πέρασμα από τον ένα χρόνο στον άλλο. Είναι σαν ένα οριακό σημείο. Θα την κόψουν στις 12 η ώρα το βράδυ, θα την κόψει τελετουργικά ο πατέρας, ο μεγαλύτερος της οικογένειας, ο παππούς, θα μοιράσει ανάλογα με τα κομμάτια, θα δώσει και το μερίδιο του εξεντυπωμένου στον υπεραστικό κτλ. Και αυτό είναι η μέδεξη του άρκου, είναι το ιερό ψωμί το οποίο θα καταναλώσουν όλοι για το τυχερό της κρεμάς. Και όποιος βρει βέβαια και το σημάδι του επαγγέλματος θα είναι ακόμα πιο τυχερός. Έχουμε λοιπόν ένα ιερό ψωμί, το οποίο βρίσκουμε σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο την πρωτοχρονιά, αλλά κυρίως την πρωτοχρονιά, επειδή είναι το πέρασμα, είναι ένα διαβατήριο, σημαντικό διαβατήριο έθιμο, από μια χρονιά στην άλλη, και έχει τη σχέση με την τύχη. Και εδώ έχουμε και άλλα πράγματα που συνδέονται με την τύχη. Όπως το να παίρνουν χαρτιά. Δηλαδή, στον μετέχνιο τον ένα από τον άλλο, είναι κάτι το οποίο ονειρευόμαστε ότι θα μας ακολουθήσει, περνώντας από το ένα στο ένα σκαλοπάτι, τις 12 η ώρα δηλαδή, ότι θα φύγει το μέρος μας. Και επειδή ο λαός λέει ότι η τύχη δεν βλέπει και μπορούμε να την πιάσουμε, η τύχη είναι μαχητή, δηλαδή μπορούμε να την κυνηγήσουμε, και αυτό και την καλοπιάζουμε με διάφορα πράγματα. Και ενώ η τύχη είναι έτσι, η μοίρα μας δεν είναι έτσι. Είναι, το DNA είναι διαφορετικό. Η τύχη είναι αυτή η οποία καλοπιάνεται, γι' αυτό και στις τρεις μέρες του παιδιού προσπαθούμε να καλοπιάσουμε την μοίρα, αλλά εκείνη δεν καλοπιάνεται, γενικά έχει το δικό της λογαριασμό. Ενώ κάθε χρόνο, το άλλο της χρονιάς, την αλλαγή της χρονιάς, προσπαθούμε να πιάσουμε από τα μαλλιά την τύχη, μήπως και μας καθίσει καλύτερα την χρονιά που θα έρθει. Και εκεί παίζονται, έχουμε την καρτοπαιξία, έχουμε τα κορίτσια που παλιότερα έρχονταν στο τζάκι, ένα στάχι, ένα στάρι, ένα θετικό κοσταριού ή ένα φύλλο χλωρό και έβλεπαν ανάλογα με το πώς θα πάει, αν θα καεί γρήγορα, αν θα κάνει θόρυβο, αν θα πεταχτεί, αν θα σβήσει. Ποια θα είναι η τύχη για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, αν ζεχιόταν, για παράδειγμα, ανάγκη ο σπόρος του σταριού και έκανε θόρυβο, σημαίνει ότι θα ήταν γερό το άτομο που ονοματίζει με αυτό το σπυρά, θα ήταν γερό γιατί είχε μέσα ζωτικότητα και ήταν υγρό, είχε υγρασία αυτό, ήταν ζωντανό δηλαδή. Ενώ ο σπόρος που πετούσε. Τέτοιες συνήθειες οι οποίες είχαν σχέση όπως σε τελική ανάλυση με την προσπάθεια που κάνει κάθε άνθρωπος στο πέρασμα από το ένα από ένα σημείο στο άλλο και ειδικά σε αυτό το κομβικό σημείο που είναι η πρωτοχρονιά να κερδίσει την έννοια της τύχης με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Το ίδιο το κάνουμε για την καλή χρονιά με το ρόδι που σπάμε, που αφήνουμε ένα παιδί έξω από την πόρτα σκοπίμως για να μας φέρει καλή τύχη γιατί αυτό θεωρείται ότι δεν είναι κατσικοπόδο. Ενώ
ένας μεγάλος ενδεχομένως να έχει μέσα διάφορες κακίες. Το παιδί λοιπόν θεωρείται καλός φορέας, επομένως σκοπίμως αφήνουμε πριν από τις 12 η ώρα ένα παιδί έξω από την πόρτα, το οποίο θα μας κάνει το ποδαρικό. Και θα ρίξει το ρόδι και επομένως θα έχει πάρει και νερό να το ρίξει στο σπίτι να φέρει τα αγκά να τρέχουν όλοι τους ώρες. Η πρωτοβουλία λοιπόν είναι ένα πολύ έτσι, σημαντικό σημείο και συνδέεται γι' αυτό και είναι πολύ φορτωμένο με πάρα πολλά έθιμα. Από εκεί και πέρα για να κλείσουμε τον κύκλο και επειδή αυτό όλο το διάστημα είναι σχετίζεται με τα πονηρά, τα όντα, τα καλικατζάρια κτλ. Φτάνουμε σε μια περίοδο που αρχίζει πλέον γιατί πρέπει να παρακολουθούμε και πώς αλλάζει ο χρόνος, πώς αλλάζει ο χρόνος της ημέρας. Αρχίζει σιγά σιγά μετά τις 22 Δεκεμβρίου και μεγαλώνει λίγο η μέρα. Παίρνει συνεχώς, άρα έχουμε τη γέννηση του φωτός. Εκεί είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι γεννιέται ο ήλιος. Αυτή την περίοδο ο ήλιος γεννιέται, ο λαός πιστεύει ότι μεγαλώνοντας η μέρα, μεγαλώνοντας η μέρα έρχεται περισσότερο το φως, άρα έχουμε και τη γέννηση του φωτός και του Χριστού και όλα αυτά που είναι θεωρητικά και πρακτικά μαζί. Μεγαλώνει και λοιπόν η μέρα, αρχίζει να γίνεται πιο λιγότερο επικίνδυνη η ύπεθρος, η εξοχή. Αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν, θα πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν οι γεωργοί για να καλλιεργήσουν, δεν μπορεί να κάθονται συνεχώς μέσα στο τζάκι. Άρα από τις μέρες αυτές που ακολουθήσουν, δηλαδή από τα θεοφάνεια, κάτι πρέπει να γίνει. Όλο αυτό το κακό που είχε μαζευτεί, όλο αυτό το διάστημα που ήταν δύσκολος ο καιρός, να εξαφνιστεί, να φύγει, ώστε να μπορέσουν οι γεωργοί να μπουν και οι ναυτικοί να καταπλέψουν πάλι στις θάλασσες. Έρχεται λοιπόν η γιορτή των θεοφανίων, η οποία τα φώτα, όπως λέει ο λαός, τα φώτα που είναι το ίδιο μεγάλη γιορτή όπως είναι και η λαμπή. Φώτα και λαμπή λέει το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη γιορτή. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι μια γιορτή οικολογική. Καθαρά. Είναι καθαρισμός των νερών. Ο φωτισμός τι είναι. Είναι ο καθαρμός των νερών από οποιαδήποτε στοιχεία τα επιβάλλοντα το προηγούμενο διάστημα. Είτε αυτά προέρχονται από φυσικές καταστροφές, φυσικές αιτίες, είτε από υπερφυσικά όντα όπως είναι τα καλλικατζάρια. Έρχεται λοιπόν ο καθαγιασμός των νερών που γίνεται συμβολικά με την βάπτιση, με την βάπτισμα του Σταυρού και αυτό οδηγεί στην καθαρισμό όλων των νερών, οπουδήποτε κι αν είναι αυτά. Και ξανά την αρχή, η καινούργια χρονιά με το καινούργιο νερό πλέον, τα καθαρισμένα νερά, για να βοηθήσουν στο φύτρωμα του σπόρου που είναι αυτή την εποχή, στα περιστάγια νέα, νεογέννητα, μια κατσίκια κτλ. Ο Γενάρης άλλωστε είναι Γενάρης, γεννιούνται τα νέα και τα κατσίκια. Αυξάνεται δηλαδή το βιός του βοσκού. Είναι ένας μήνας, η μήνας ίσως κάποτε θα το πούμε λίγο στην αρχή, οι μήνες έχουν τα ονόματα τα δικά τους, δεν έχουν τα ονόματα και την εξήγηση την δική του. Ο Γενάρης είναι γιατί γεννιούνται τα νέα, ο Θεριστής είναι, ο Ιούνιος είναι ο Θεριστής, ο Ιούλιος είναι ο Αλωνάρης, ονοματίζονται ανάλογα με την εργασία που κάνουν οι αγρότες. Ο Γενάρης λοιπόν είναι ο μήνας που γεννιούνται τα νέα ζώα στα κουπάκια και γενικά το νερό θα βοηθήσει στην συνέχιση της ζωής. Κάτι που δεν μπορούμε εμείς να το αντιληφθούμε σήμερα, γι' αυτό και δεν έχουμε ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτό το στοιχείο της φύσης που μας είναι πολύτιμο και απαραίτητο. Τι γινόταν λοιπόν. Τα θεοφάνεια πέρα από το ότι πήγαιναν και γινόταν αυτή η τελετή, έκαναν τον αγιασμό και με αυτό ράντιζαν όλα τα υπάρχοντα. Από τους ανθρώπους, τα ζώα, τα χωράφια, έπρεπε να φωτιστούν, να καθαρθούν από οποιασδήποτε πλακτικές ουσίες τα είχαν καταλάβει το προηγούμενο διάστημα. Με αυτή την ενέργεια που
είναι συμβολική καθαρά, η Εκκλησία συνέβαλε στην δημιουργία ενός κύκλου σεβασμού στο νερό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή και για την συνέχεια. Αν το αντιληφθούμε τα Θεοφάνεια ως μια πολύ μεγάλη γιορτή, όχι μόνο για την πνευματική αναζωογόνηση του ανθρώπου, αλλά κυρίως και σαν μια γιορτή η οποία είναι η γιορτή των νερών, θα αντιληφθούμε γιατί τη θεωρούσε ο λαός τόσο σημαντική. Και από εκεί και πέρα πλέον θεωρούσε ότι όλα είχαν πάρει τον δρόμο τους ξανά. Έβγαινα στα χωράφια, μεγάλωνε η μέρα, ξεκινούσε για να κλείσει αυτός ο κύκλος με τη γιορτή του Αηγιανίου που έχουμε και κυρίως στον βόρειο χώρο. Αυτά τα έθιμα που είναι εντυπωσιακά, που φάει και δει πολλές φορές στην τηλεόραση, είναι κατηθέσεις του Λοδεϊμένου. Ξεκινάνε και τα φώτα, αλλά κυρίως είναι του Αγίου Ιωάννου και την επόμενη μέρα έχουμε μια ακόμα πιο σημαντική γιορτή της Αγίας Δομήνικης, που είναι η γιορτή της Μαμής. Έχουμε λοιπόν ένα κύκλο που είναι η γέννηση, είναι η βάπτιση και παράλληλα είναι, είναι ο σεβασμός στο νερό, στον ανάδοχο που είναι ο Αγιάννης και στη Μαμή η οποία είναι αυτή που δέχεται το παιδί. Έχουμε ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος, γιατί θα ανοίξει ένας άλλος κύκλος αμέσως μετά. Είναι ο κύκλος αυτός που θα ακολουθήσει με την άνοιξη, που είναι καθαρά ο κύκλος της ζωής, με την καινούργια ζωή πια. Για τις μεταπιέσεις θα έχετε δει, θα έχετε παρακολουθήσει έτσι πόσο εντυπωσιακά είναι αυτά που γίνονται κυρίως στη Μακεδονία, που γίνονται με ζωόμορφα σκοτέρνα, με κουντούρτες, γιατί γίνεται θόρυβος. Αυτό, σύμφωνα με μία εξήγηση όπως το δίνει ο λαός, είναι για να ξυπνήσουν τη φύση, να ξυπνήσουν το δαίμονα της φύσης που κοιμάται και που πρέπει να ξαναβρει το ρυθμό του και να ξαναρχίσει η ζωή. Έτσι ξεκινάει πάλι, όπως είπαμε, ένας άλλος κύκλος, ο οποίος θα είναι αυτός της αποκριάς, που είναι πολύ κοντά. Όσο και αν φαίνεται μακριά, κλείνοντας ο ένας κύκλος, με τα ρουγατζάρια ή αυτές τις μεταπιέσεις των βόρειων χώρων, είναι ο συνδετικός κρίκος με την επόμενη φάση, είναι η άνοιξη. Το κύριο χαρακτηριστικό της επόμενης φάσης είναι αυτές οι μεταπιέσεις. Τις απόψεις έχουμε πάρα πολλές. Είναι κυρίως συνδέονται με, την αποκριά. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή την περίοδο του 12 ημέρου, σε πολλές περιοχές του βόρειου χώρου έχουμε και ανάλογα φωτιών. Δηλαδή, μεγάλες φωτιές σε κεντρικά σημεία των χωριών, των οικισμών, που είναι και για να ζεσταίνονται βέβαια και να μπορούν να βγουν και να χορέψουν έξω από τα σπίτια, γιατί κάνει πολύ κρύο, αλλά κυρίως οι φωτιές αυτές έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, καθαρτήριο, καθαρτικό χαρακτήρα για τα διάφορα πονηρά πνεύματα και όχι μόνο πονηρά, αλλά και αυτά που κυκλοφορούν στη φύση, τα ζωήφια και όλα αυτά. Ταλαιπωρούσαν, κατάκριχαν τότε παλιότερα τον αγροτικό κόσμο. Εγώ θα ήθελα, εδώ θα μπορούσε να μιλήσει κανείς πάρα πολύ πληρώνει για πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό το 12ήμερο που είναι βασικό στον κύκλο του χρόνου. Μπορείτε όμως πολλά από αυτά να τα δείτε και στο site. Αν κάποιοι μπαίνετε στο site της Ακαδημίας, στο κέντρο Λόγραφιας, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και έθιμα τα οποία έχουν σχέση με το κάθε μέρα του χρόνου. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το δείτε από την αρχή. Και αν έχετε κάποιες απορίες, να τις ρωτήσετε εδώ για να μπορέσω να απαντήσω. Το ξέρω, αν τις γνωρίζετε. Να δούμε μια στιγμή έτσι, να διαδέξουμε λίγο τις για να έρθουν. Μετά είναι τα παιδιά, μετά είναι οι γιορτές, είναι οι εκκλησίες.
μια παλιότερη φωτογραφία, βέβαια αυτά είναι πλέον ουσιακά. Δεν υπάρχουν τέτοιες σκηνές. Είναι το κόψιμο της βασιλόφυγας με τον παππού, ο οποίος συγκεντρώνει όλη την οικογένεια και πήρε από αυτό τα μικρότερα, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα λοιπά. Τα βλέπετε αυτά, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι. Αυτό είναι μια επίσης πολύ έτσι ενδιαφέρουσα φωτογραφία παλιότερη με τα κάλαντα. Βλέπετε και τις μορφές των παιδιών που σήμερα πια έχουν αλλάξει τελείως ακόμα και οι φαντασίες των παιδιών. Ποιο είναι μια φωτογραφία, κάποια φωτογραφία. Κοιτάξτε τώρα τα παιδάκια αυτά στην επαρχία να λένε τα κάλαντα με τα κρυμμένα βαριά. Και εγώ θα φωτογραφίες από το αρχείο και αυτή ήταν μια φωτογραφία. Δεν σας έβαλα κάποια έτσι που είναι μαρτυρή για να μας πούνε και οι οικολόγοι, οι ζωόφυγοι, οι οικολόγοι. Και είπα τα κερδιδάκια, είχα μια μεγάλη χαρά και την μάθαρα και όσο πήγαινε χαρά όπως είπαμε. Εδώ ένα σύμβουλο και σύμφωνα, ένα έθνο που δεν το ανέφερα, η ασκελετούρα ή η αγριοκρεμίδα, είναι ένα φυτό που έχει μια ζωτικότητα εξαιρετική, μπορεί να ζήσει χωρίς χώμα για ένα χρόνο κοντά. Και γι' αυτό, για να μεταφέρει, είναι όπως σας είπα η αναλογική μαγεία που λειτουργεί συνειρμικά, τη μεταφέρει στο σπίτι και την κρεμάς γιατί θέλεις να έχεις τη δική της ζωτικότητα. Λέμε μάλιστα, όσο λέει, αυτός ζει σαν αγριοκρεμίδα. Γιατί έχει μια αγριοκρεμίδα. Είναι τόσο παλιός, τόσο μεγάλος, μεγάλος και είναι και γερός μαζί. Δεν είναι μόνο ότι είναι ζει, είναι και γερός, δηλαδή έχει υγεία. Είναι σαν αγριοκρεμίδα. Και γι' αυτό θέλουμε να τη μεταφέρουμε στο σπίτι μας για να έχουμε και όλη τη χρονιά η καλή υγεία. Αυτά είναι τα χρονόμενα, τα παίζια. Και εδώ έχουμε ναι, κάτι θα σταματήσω εδώ που είναι κάτι από μια μας, από δική μας κοπηπίτας. Η κοπήτης βασιλόπιτας, όπως θα έχετε αντιληφθεί, πέρα από ό,τι χρησιμοποιεί τα λόγα εξαπαιδεύει τα ισχύει και στην οικογένεια, έχει μεταφερθεί στους συλλόγους. Η σύλλογη είναι μια πλέον εθνική συνήθεια του συλλόγου, από όμως βασιλόγου. Γι' αυτό είναι ένα κοινωνικό έθιμο πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί μετέχουν τα μέλη του συλλόγου του κοινού άρθρου. Είναι σημαντικό. Δεν λέμε να κόψουμε, να κάνουμε χειροσφάγια για παράδειγμα στο σύλλογο, θα μπορούσαν να τα χορέψουν, θα μπορούσαν να κάνουν, να σπάξουν το αρχείο. Αλλά εδώ είναι το κοινό ψωμί. Είναι αυτό που θα πάρουν όλα τα μέλη του συλλόγου, είναι ένα έθιμο το οποίο θα ζήσει μέσα του συλλόγου, ακόμα και αν καταληθεί μέσα από τις οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ όλοι θα κόψουν, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο σύλλογο, ο σύλλογος και εγώ το καθαριστώ, ο σύλλογος θα κόψει την βασιλότητά. Λοιπόν, και εδώ έχουμε Θεοπάνια πλέον, όπου έχουμε την... Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια παλιά φωτογραφία από έναν αγρότη ο οποίος ραντίζει με τον αγιασμό τα χωράφια. Πήγε αγιασμό και ραντίζει τα χωράφια. Και εδώ είναι η γιαγιά η οποία έχει μαζέψει τη στάχτη. Αυτά είναι πραγματικές φωτογραφίες, εποχιά πριν από 40 χρόνια. Που πήρε τη στάχτη και με αυτή θα ραντίσει, θα τη ρίξει γύρω στα θεμέλια του σπιτιού, όπου κυρίως αναπτύσσονται και όλα αυτά τα ζωήφια, τα μυρμήγκια, που μπορεί να μην είναι πολύ πλαντικά, αλλά είναι ενοχλητικά για την σοδειά, για την οικογένεια, για το σπίτι. Και θα κάνουμε μόνο την άνοιξη που αναπτύσσονται όλα αυτά, γίνονται πάρα πολλές τέτοιες συνήθειες. Από το να χτυπούν σιδερικά για να τα απομακρύνουν ή για να τα κουφάνουν, να κουφάνουν τα φίδια. Και σε αυτό πάνω θα σας πω ένα θέμα. Ίσως θα θεωρείτε ότι είναι η μαγεία και η συνδαιμονία. Οι μελέτες απέκτησαν ότι τα φίδια
οι φύτρα των παιδιών, δηλαδή τα μικρά δραστηριότητα που ακολουθήσονται, που φαίνονται από το θόρυβο. Και εγώ όταν το φίλο του παιδί είναι άκουστο. Δεν μπορεί να ζήσει, γιατί έχει ζει με κάποιες αισθήσεις. Όταν μία από αυτές που είναι η διακοή αγριστευτή, σοφάει. Ή κάτι ξέραν λοιπόν, κάτι είχαν παρατηρήσει και έκαναν θόρυβο, χτυπούσαν μεταλλικά αντικείμενα, χτυπούσαν τα παιδιά και χτυπούσαν μεταλλικά αντικείμενα για να ψοφήσουν τα φίδια. Λέγανε ψοφήθηκε και το γη. Ενδεχομένως είχαν προσέξει ότι όταν χτυπούν μεταλλικά αντικείμενα, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Οι επιστήμονες όμως σήμερα το εξηγούν. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, εξηγούν το πώς με το χαλάζι απομακρύνεται όταν χτυπούσε τις καμπάνες. Με το θόρυβο. Και όταν δημιουργούνταν κύματα για τα στασίματα, και σήμερα αυτό επιτυγχάνεται μέσα από κανονάκια τα οποία ενταπιστάει η υπηρεσία γεωργική σε διάφορα σημεία επίκαιρα, ώστε να διαλύουν τα σύννεφα που έχουν χαλάσει. Δηλαδή δεν είναι καθόλου δυσδαιμονία και πρόληψη. Είναι καθαρά φυσική. Είναι θέμα τεχνολογία. Τώρα έχουμε αγιασμούς. Το πλήσιμο των εικόνων, παλιότερα κατέβαζαν την ημέρα του Θεοπανίου, κατέβαζαν τις εικόνες και τις έκλαιναν στα ποτάμια. Ήταν μια συνήθεια πολύ έτσι γνωστή και εδώ έχουμε μια από τις μεγάλες, τις πιο εντυπωσιακές μάσκες και εδώ επίσης αυτές τις μάσκες. Κυρίως στο νομόριο λοιπόν όλα αυτά, όλα, τον Τα σύμβολα όμως, αναγκαστικά τα δέχεται. Έχουμε σύμβολα από το αγώνα, από το
Πάσχα είναι ένα προαιώτιο σύμβολο. Το βρίσκουμε στο Αγίο Πάσχα. Είναι σύμβολο της ζωής. Το δέχεται και το θεωρεί ότι κάποτε συμβολίζει τη ζωή του εδώ. Γιατί το αφού είναι ένα σύμβολο που δεν επιζητείται το σώμα. Θέλει τον όπιλη, θέλει η συζήτηση. Πραγματικά θα μπορούσαμε μια ολόκληρη ομιλία να την αφιερώσουμε σε αυτό το πέρασμα από μια κατάσταση μια είναι τόσο εύκολο. Ούτε και ήταν εύκολο στην Εκκλησία να δεχτεί όλα αυτά που γινόταν. Γιατί είναι φυσικό το ανώμιο σύστημα. Ήταν ένα σύστημα μεγάλο. Το οποίο έπρεπε να φύγει από τη μέση για να υποκατασταθεί με ένα άλλο. Και εκεί είναι που έπαιξε το ρόλο η λαϊκή θρησκεία, η λαϊκή λατρεία, η λαϊκή λατρεία, άλλο λαϊκή λατρεία, άλλο η επίσημη λατρεία. Το οποίο εμπόλιασε πολύ την επίσημη θρησκεία. Να πω κάτι σχετικά με αυτό το παγκαλιστικές μου περιβόλου, ο κύριος. Το κύριο είναι Πεσσαλονίδα, πήγα στρατιώτης στην Μπροζά. Εκεί έμαθα και δύο χρόνια πριν δύο χρόνια, είχαν ετοιμάσει τον καρνάβαλο στο άρμα για να γίνει γιορτή και δεν πρόλαβα να γιορτάσω, γιατί είχε έρθει ένας παπάς από ένα πολλό και τον έκλεισε. Αν δεν ήταν η αστυνομία, ο κόσμος θα τον είχε κάνει κομμάτι, όχι την τσάρι. Το βοηθάει και η κυριολεκτική αστυνομία. Και από εκεί έμενε να λένε ο παπάς από το φουλάρι, έκαψε το καρναβάλι. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εκδόσεις όπου η Εκκλησία για δικούς τους λόγους και ίσως να έχει και δίκιο σε πολλές περιπτώσεις έχει προσπαθήσει να τους καταργήσει ή να απαγορεύσει όπως και όλα τα στενά. Χαρακτηριστικό ότι μια γιορτή που συνδέεται, που συνδέθηκε μάλλον, μανάρχια, που συνδέθηκε με αγίους όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη, έχει κατήσει πάνω σε αρχαία έθνα. Αυτό ήταν κάπως έτσι και να δεχτεί την κοινωνία. Και παντρεύτηκε με την κρίση των χώρων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρ' όλα αυτά φαίνεται από μόνη της η γιορτή ότι δεν πάει με την κίτρινη λιλιά η γιορτή, θα πάει το πίσω. Βρέθηκαν διάφορα σημεία κοινά να δεχτούν και ποτέ βέβαια δεν παντρεύονται πολύ. Γιατί άλλο είναι τα παγανιστικά έθιμα και το λέει και η λέξη μόνο της, είναι αυτά που συνδέονται, είναι αρχαίγωνα και συνδέονται και στη φύση κυρίως. Οι θρησκείες δεν είναι τόσο, δεν είναι μόνο με τη φύση, συνδέονται και με το έργο, συνδέονται και με τον άνθρωπο, με τον κοινωνικό άνθρωπο, τον κοινωνικό όρο. Άρα εκεί πρέπει αυτά τα πράγματα για να δεθούν μαζί τους και να είναι σε πλήρη αρμονία, πρέπει να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η Εκκλησία έκανε υποχωρήσεις. Δέχτηκε σύμβολα, δέχτηκε. Ακόμα και τα στεφάνια που χωράμε στο γάμο, όταν γίνεται ο γάμο, δεν έχουν κανένα νόημα. Ποιο είναι, είναι ένα συμβολικό στοιχείο. Είναι κάτι που το φορούσαν οι αθλητές, τους το χάρισαν, τους το έδιναν, σαν δώρο για αυτό που έκαναν για το άθλημα, για την νίκη. Η Εκκλησία θεωρεί ότι αυτό είναι ένα δώρο, είναι ένα ληστεύση των παρθένων, δηλαδή των ανθρώπων που κράτησαν την αρνότητά τους μέχρι να έρθουν σε κοινωνία γάμου. Θεωρείται σαν ένα σύμβολο επίστευσης της αρνότητας, επιβράβευσης. Και έχει μπει το δαχτυλίδι. Όλα αυτά είναι σύμβολα. Το αγκό, όπως σας ανέφερα, το Πάσχα, το στεφάνι, το Πρωτομαγιά. Όλα αυτά είναι συμβολικά πράγματα τα οποία συμπυκνώνουν πολλές φορές όχι μία, αλλά πολλές θρησκευτικές θεωρίες. Και η λατρεία είναι κάτι διαφορετικό από τη θρησκεία, δεν το ίδιο πράγμα. Άλλο έχω μια εικόνα και τις αποδίδω τιμές, αυτό είναι η λατρεία. Αλλά άλλο είναι το ότι πιστεύω σε αυτό που εικονίζεται. Στην εικόνα, που είναι το πρόσωπο. Θέλω να ρωτήσω. Μας είπατε ότι στην παλιότερη εποχή, αν βρίσκονται κοντά στην φύση, με την εικόνα και τη φύση, μόνο αυτά, είναι ένα τρόπο να επιβιώνει. Σήμερα, ο σημερινός άνθρωπος που έχει χάσει αυτή την επαφή,
που από ό,τι λέτε δεν ξέρει τι σημαίνει Χριστούγεννα, δεν σημαίνει ένα χάρτη, το κουλουρίνα, ψυχικά, με άλλη πράγμα. Πώς θα διαμορφωθεί αυτή τη δουλειά κατάσταση, τι είδους έχουμε, άρα και θα βγουν από εδώ και πέρα, γιατί μεταξύ μας μέχρι εδώ ήταν. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν. Οι καινούργοι νέοι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που μας λένε. Δεν τα γνωρίζουν. Να σας ρωτήσω ένα ιστορικό στοιχείο.
Είπατε την έννοια του Χριστού ήταν 6 Γενάρη το μεγάλωσε. Πότε άλλαξε και για ποιο λόγο, που θέλω να ρωτήσω και το άλλο. Δεν το ξέρω αυτό σε αυτήν την εποχή. Ταυτόχρονα διαβάζανε και τα Σαπτούρνια για εκείνη την περίοδο. Για αυτή. Η Εκκλησία το είχε καθορίσει έτσι αυτά. Σε 6 Γενάρη. Για να διαφοροποιηθεί από τις άλλες περιοχές. Κάπου έπρεπε να σκεφτείτε ότι σε αυτό το χώρο που ζούμε εμείς τώρα πέρασαν 6 αιώνες για να επιβληθεί ο χριστιανισμός. Δηλαδή στον χώρο της Αττικής Βιωτίας Φωτίδας που ήταν το Μαγείο των Περιφόρων, κρατεά εκκλησία της εποχής ήταν ιερό, μεγάλο, με οικονομική επιφάνεια. Για να επιβληθεί ο χριστιανισμός χρειάζεται 6 αιώνες. Και πολέμησε πραγματικά ο Άγιος Γεώργιος με τον Απόλλωνα στον Πίτιο. Εκεί πραγματικά κοντά από τι ήταν οι δύο αυτοί μεγάλοι Άγιοι. Ο ένας ο Πίτιος Απόλλων και ο Γεώργιος Γεώργιος που είναι πίθοκτόνος, γραφονοκτόνος. Ο ένας ήταν γραφονοκτόνος του Ζέου και των Αιγιών με στο Κοντιτάνι που σκοτώνει τον Πίτιο, ο γράφος του. Το ίδιο είναι ο Απόλλωνας. Και ένα πράγμα είναι οι δύο. Στου τελικού λοιπόν πολέμησε να πει δύο θρησκείες 6 ώρες μέχρι να επιβληθήσει. Έχουμε πολλές μάχες και η Εκκλησία από μία πλευρά, οι παγανιστές από την άλλη, οι οποίοι ήταν πανεπιστήμιοι, έχουμε τα ιερατεία,